θέλησαν κάποιοι να το παρουσιάσουν ως ένα επίτευμα, ως ένα κορυφαίο γεγονός, αλλά θεωρώ ότι δεν πείθουν κανέναν, ούτε καν τον εαυτό τους. Ο λόγος για την πολύ καθυστερημένη πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης του 2014 που δικαιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας, την οποία περιμένουμε να ξεκινήσει αύριο 3η 11 Νοεμβρίου το απόγευμα. Υπενθυμίζω απλά ότι η διαδικασία αυτή τις προηγούμενες χρονιές είχε ξεκινήσει και από τις 26 Οκτωβρίου για να καταλάβετε και το μέγεθος της αδιαφορίας και της αδράνειας της επίσημης πολιτείας που προσπαθεί να κερδίσει τώρα επικοινωνιακά τις εντυπώσεις. Έστω και έτσι λοιπόν να δούμε τι θα δούνε αύριο 3η 11 Νοεμβρίου το απόγευμα να πιστώνεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι αγρότες μας καθώς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξε η πληροφόρηση πως θα γίνουν γενναίες παρακρατήσεις για διάφορες υποχρεώσεις των δικαιούχων. Πάντως, ας μην χαίρονται κάποιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι για την πληρωμή της προκαταβολής, αλλά ας φροντίσουν από τώρα να αποκαταστήσουν το όλο θέμα με την έγκαιρη εξόφληση των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας, χωρίς να χρειαστεί να φτάσει η παραμονή των Χριστουγέννων. Με μικρή συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνελεύσεων της Πάλε Ποτέ ΕΑΣ Πιερίας στην Κατερίνη. Έλαμψαν δια της απουσίας των οι άμεσα ενδιαφερόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Πιερίας από μια εκδήλωση από την οποία δίχως αμφιβολία θα αντλούσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες αλλά προτίμησαν την Κυριακάτικη Θαλπορή του σπιτιού ή του καφενείου τους. Προφανώς θεώρησαν οι αγρότες ότι τα προβλήματά τους είναι λιμένα ή έχουν δρομολογηθεί η λύση τους από την παρούσα κυβέρνηση. Προσκεκλημένοι της Ένωσης Νέων Αγροτών Πιερίας ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία κυρία Λίτσα Αμανατίδου Πασχαλίδου από τη Β' Θεσσαλονίκης και Δημήτρης Γελαλής Λάρισα καθώς και το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κανταράς, που ήρθαν στην Κατερίνη να ενημερώσουν τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής για τις παρεμβάσεις τους να εξηγήσουν το πρόγραμμά τους για τον πρωτογενή τομέα τι περιλαμβάνει την επόμενη μέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά και να απαντήσουν στα πολλά ερωτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων που αφορούσαν κυρίως τα θέματα των βοσκοτόπων, του καταρροϊκού πυρετού, της ευλογιάς, του ΕΛΓΑ, του ΟΓΑ, της φορολογικής πολιτικής κτλ. Συνάντηση με εκπροσώπους ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Οι εκπρόσωποι των αγροτών συζήτησαν με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοδωρίδη το νέο θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών της Πέλας και ζήτησαν την παρέμβασή του στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκαν οι αντικειμενικοί λόγοι και οι που επιβάλλουν αλλαγή των κριτηρίων αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών οποροκυπευτικών στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλα. Καθώ στόχο του θεσμικού πλαισίου είναι η δημιουργία ισχυρών αγροτικών ενώσεων, προτάθηκε αλλαγή των κριτηρίων με μείωση των προϋποθέσεων σε 100 μέλη και 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρο. Σε δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλα αναφέρει: Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλα έχει μεγάλη παράδοση στην παραγωγή, και τη μεταποίηση των οπαροκυπευτικών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει ως στόχο να δυναμώσει τις συντεριστικές οργανώσεις και να τις παρακινήσει να υιοθετήσουν τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και δυναμικού μάρκετινγκ των προϊόντων τους με διαφάνεια, σεβασμό προς την νομοθεσία και περιορίζοντας τις στρεβλώσεις που συχνά παρατηρούνται στην αγορά. Η Πέλα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες εντείνονται τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής και των χαμηλών τιμών, οι οποίες χρειάζονται να ληφθούν υπόψη, αναφέρει ο κύριος Θοδωρίδης. Με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε πολύ καλή συνεργασία και εξάλλου το ίδιο το Υπουργείο ζήτησε τις προτάσεις μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλας, κύριος Θοδωρίδης, δεσμεύτηκε να ενημερώσει τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Καρασμάνη με επιστολή του, ενώ για το θέμα θα έχουν και προσωπική επικοινωνία. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάνη και Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη για τη συμφωνία που επήλθε προκειμένου το εισόδημα των κατ' επάγγελμα αγροτών που προέρχεται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια έω 100 κιλοβάτ να θεωρείται και να φορολογείται στο εξή ω αγροτικό, εναρμονισμένο με τι διατάξει του Μητρώου Αγροτών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο σύνδεσμος, η σημασία της ως άνω είναι καθοριστική δεδομένου ότι δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες, ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών να συμμετέχουν ενεργά τόσο στα σημερινά δεδομένα του πρωτογενού τομέα, όσο και στις εξελίξεις προκλήσεις της νέας ΚΑΠ 2015-2020. Ένα πάγιο αίτημα του συνδέσμου που ξεκίνησε την 1η Τετάρτου 2014 και συνεχίστηκε μέχρι πρότινος με το Οικονομικό Επιτελείο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Περιβάλλοντος και άλλους συναρμόδιους φορείς οδεύει προς επίλυση μετά την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής.